Με πρωτοφανεί καθυστερήσει πραγματοποιούνταν τα απαραίτητα έργα στα τρένα κατά την τετραετία τη Νέα Δημοκρατία και αυτό γιατί η περίφημη σύμβαση 717 για τα έργα στο ΝΟΣΕ έφτασε από το 0 μέσα σε σχεδόν 4 χρόνια στο 68% και επί Νέα Δημοκρατία στο 77%. Με λίγα λόγια, αν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ακολουθούσε τους ίδιους ρυθμούς με αυτούς της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, Χρονικά το έργο της τηλεδιοίκησης θα έχει τελειώσει πριν τη φωνική σύγκρουση των τρένων στα Τέμπη. Όπως αναφέρεται σε έγγραφο της Διεύθυνσης Έργων της Εργοσέτης 21 Σεπτεμβρίου 2018, το τμήμα που είχε προγραμματίσει το Μαξίμου να εγγενιάσει ο Πρωθυπουργό Κυριάκος Μητσοτάκης, με φιέστα που τελικά ματαιώθηκε στο παραπέντε μετά την τραγωδία στα Τέμπη, ήταν έτοιμο σε ποσοστό 95% δηλαδή μέσα σε τέσσερα χρόνια η Νέα Δημοκρατία αύξησε το ποσοστό μόλις 9%. Διαφορετικά φαίνεται από τα έγγραφα ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ πήρε ένα έργο από το 0 με τη σύμβαση του 2014, φτάνοντας να το ολοκληρώσει σε ποσοστό 68% σε περίπου μία πενταετία.